Ναυτικό αποκλεισμό προσπαθεί να επιβάλλει στο Καστελόριζο με νέα παράνομη ναύτεξη άγκυρα. Συνεχίζοντας τον παράζ των προκλήσεων, εξέδωσε σήμερα το πρωί νέα παράνομη ναύτεξ για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών από το Ουρούτς Ρεΐ στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τη συγκεκριμένη παράνομη ναύτεξ δεσμεύεται περιοχή που φτάνει σχεδόν στα 6 μίλια απόσταση από το Καστελόριζο. Η ναύτεξ αυτή έχει ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της 29ης Νοεμβρίου. Ο εξουσιοδοτημένος σταθμός Ηρακλείου της Ελλάδος έχει ήδη εκδώσει νόμιμη ναύτεξ, η οποία χαρακτηρίζει παράνομη τη νέα τουρκική ναύτεξ για τις συγκεκριμένες έρευνες. Η ελληνική ναύτεξ του σταθμού Ηρακλείου, ο οποίος υπάγεται στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι ο μη εξουσιοδοτημένος σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε ναύτεξ που αφορά σε παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τονίζει ότι η Ελλάς έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει ναύτεξ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Η Τουρκία βέβαια έχει ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι από χθες το βράδυ, όταν εξέδωσε ναύτεξ με την οποία ζητά για άλλη μια φορά αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, συγκεκριμένα 6, του Άι Στράτη, της Μυτιλίνης, της Λίμνου, των Ψαρών, της Τήλου και της Χάλκης. Όπως αναφέρει παράνομη ναύτεξ της Άγκυρας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική, αναφέρει ότι παραβιάζονται τόσο η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία αμφισβητεί ο πρόεδρος της Τουρκίας, αναφέρεται και στη συνθήκη των Παρισίων, στην οποία δεν είναι συμβεβλημένη η Άγκυρα και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη για τη συνθήκη των Παρισίων. Φυσικά η ελληνική θέση είναι σαφής, ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται.